Γεια σας. Βρισκόσαστε στον τρελό κόσμο και είναι πραγματικά θεότρελος αυτός ο κόσμος. Χτες συζητούσαμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι Αμερικανικές Μυστικές Υπηρεσίες παρακολουθούσαν τον πρόεδρο του Μεξικού και την πρόεδρο της Βραζιλίας. Και σήμερα έχουμε καινούρια αποκάλυψη. Είναι από την γαλλική εφημερίδα Le Monde. Χτες αποκαλύφθηκε και είχε και μάλιστα αμέσως τηλεφωνική επικοινωνία ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ομπάμα για αυτό το θέμα. Νομίζω ότι είναι πλέον πασιφανέστατο ότι μας παρακολουθούν από παντού. Όπως αποκαλύπτει η Le Monde, η NSA, η Αμερικάνικη, παρακολουθούσε εκατομμύρια τηλεφωνήματα στη Γαλλία. Και όπως αναφέρει μια ανακοίνωση από το Πρωθυπουργικό Γραφείο, από το γραφείο του Πρόεδρου Ολάντ, στη τηλεφωνική που επικοινωνία με τον πρόεδρο Ομπάμα, του εξέφρασε την βαθιά απογοήτευσή του για αυτές τις πρακτικές, τις οποίες θεωρεί απαράδεκτες, επειδή πρόκειται ανάμεσα από φίλες και σύμμαχες χώρες και επειδή παραβιάζουν οπωσδήποτε την ιδιωτικότητα των Γάλλων πολιτών. Πάντως, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι δύο ηγέτες συμφώνησαν να επεξεργαστούν μαζί τα δεδομένα και να ανακαλύψουν οι Αμερικανοί προφανώς τον σκοπό που έγιναν αυτές οι δραστηριότητες παρακολούθησης που αποκάλυψε η γαλλική εφημερίδα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραδέχθηκαν ότι δημιουργούνται και νομικά προβλήματα από αυτές τις παρακολουθήσεις και που πρόκειται για είναι ένα πολιτικό θέατρο αυτό που παρακολουθούμε οπωσδήποτε. Όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, ο πρόεδρος Ομπάμα ξεκαθάρισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αρχίσει να επανεξετάζουν τους τρόπους που θα συγκεντρώνουν πληροφορίες αντικατασκοπίας. Σε ανακοίνωση που έγινε μετά από την επικοινωνία Μπαράκ Ομπάμα και Φρανσουά Ολάντ, ο Λευκός Οίκος ξεκαθάρισε πάλι ότι δεν θέλει να δημιουργήσει άλλα διπλωματικά επεισόδια η NSA, ιδιαίτερα μετά τις αποκαλύψεις που έχει κάνει ο Έντουαρτ Σνόντεν, που βρίσκεται τώρα βέβαια στη Μόσχα. Η γαλλική κυβέρνηση νωρίτερα είχε καλέσει τον Γάλλο πρεσβευτή στο Παρίσι και είχε απαιτήσει να δοθούν άμεσες εξηγήσεις από την NSA και γιατί παρακολουθούσε αυτά τα τηλεφωνήματα. Όχι μόνο τα τηλεφωνήματα, αλλά και εκτός από τα τηλεφωνήματα και τις επικοινωνίες μέσω διαδικτύου. Όπως γράφει η Le Monde, περίπου 70 εκατομμύρια τηλεφωνήματα Γάλλων πολιτών είχαν καταγραφεί σε μία περίοδο 30 ημερών τον περασμένο χρόνο. Η υπόθεση μάλιστα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς βρίσκεται στο Παρίσι ο Τζον Κέρι, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, για ένα ευρωπαϊκό ταξίδι που θα εξετάσει τα θέματα της Μέσης Ανατολής και κυριότερα το Συριακό. Ο Λορέν Φαμπιούς, ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, που συναντιάται σήμερα με τον Τζον Κέρι, όπως έχει ανακοινωθεί, οπωσδήποτε θα του αναφέρει και το πρόβλημα αυτό των παρακολουθήσεων. Όπως έχει αποκαλύψει η Μοντ,
οι παρακολουθήσεις οι τηλεφωνικές και οι διαδικτυακές, λέει, και της αλληλογραφίας μέσω email, δείχνει ότι έγιναν τον Απρίλιο του 2013 και περίπου 4,5 εκατομμύρια άτομα που χρησιμοποιούσαν την εταιρεία Vanadoo που en France και είχαν email σε αυτή την εταιρεία, καθώς και η Alcatel Lausanne και η γαλλοαμερικανική Telecoms. Περισσότερα από 70.000 άτομα εργάστηκαν σε αυτές τις, που εργάζονται σε αυτές τις εταιρείες, έχουν εκφράσει την απορία τους για αυτά. Όπως γράφει η Le Monde, από τις 8 Φεβρουαρίου ως 8 Μαρτίου 2013 η NSA συγκέντρωσε 124,8 δισεκατομμύρια τηλεφωνικά στοιχεία και 97 δισεκατομμύρια στοιχεία από κομπιούτερς. Στην Ευρώπη μόνο η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, η Βρετανία δηλαδή, ξεπερνούν τη Γαλλία από αυτά τα στοιχεία, από αυτές τις, από αυτούς τους αριθμούς των παρακολουθήσεων. Να δούμε τι έχουν να πούν οι Αμερικανοί και να δούμε τι λένε και οι Ευρωπαίοι. Δηλαδή, εμείς προσωπικά, νομίζω καθένας μας, εάν μαθαίναμε ότι μας παρακολουθεί η ασφάλεια, το τηλέφωνο μας χωρίς λόγο, θα κάναμε μήνυση στην κυβέρνηση ή κάτι τέτοιο. Θα ζητούσαμε και μια αποζημίωση. Εγώ, μάλιστα, θα ζητούσα πάρα πολλά λεφτά, γιατί μου λείπουν πάρα πολλά λεφτά, όχι λίγα. Να δούμε τι θα ζητήσει η Γαλλία, η Γερμανία. Η Γερμανία το ξέχασε, που λέει ο λόγος, το έκανε γαργάρα. Το ίδιο και η Βρετανία. Και είναι το παράδοξο αυτό να παρακολουθείς σύντροφό σου και φίλο σου. Και σύμμαχό σου, να περάσουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Συμπληρώθηκαν ήδη 2 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη Λιβύη. Μετά την στρατιωτική επέμβαση που έγινε εκεί, να το δείξουμε λίγο αργότερα το βίντεο και θέλω να το εξηγώ. Θέλω να πω ένα πρόλογο πρώτα, γιατί είναι ειδικευμένο το βίντεο. Λοιπόν, στη Λιβύη, λοιπόν, αυτή τη στιγμή, 2 χρόνια μετά την αποτρόπαιη δολοφονία, λες και υπάρχει καλή δολοφονία, εν πάση περιπτώσει, να εκφράσουμε τις εκφράσεις του Σιρουμού, μετά τη δολοφονία του Καντάφη, λοιπόν, βρίσκεται στα πρόθυρα εμφυλίου πολέμου. Ιδιαίτερα στην ανατολική πόλη της Βεγγάζης, που είναι και η γενέτειρα της αραβικής επανάστασης για τη Λιβύη, της ανοιξιάτικης, όπως την αποκαλούν, επανάστασης. Τρίβουν τα χέρια τους μερικοί, να μην τους κατονομάσουμε έτσι κατά Ισραήλ μεριά, γιατί αυτή η άνοιξη στα αραβικά κράτη έχει δημιουργήσει μαύρα επακόλουθα. Λοιπόν, την Παρασκευή μόνο έγιναν διάφορες επιθέσεις και απαγωγές και που ακολούθησαν την απαγωγή του Αλί Ζαϊντάν, του Πρωθυπουργού της Λιβύης. Οι φεντεραλιστές στην Κυρηναϊκή, που είναι, συγκεντρωμένο και το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου, έχουν δημιουργήσει δικό τους κοινοβούλιο. Και η λειτουργία του άρχισε στις αρχές της εβδομάδας στη Βεγγάζη, από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας, και λειτουργεί ήδη κανονικά στη Βεγγάζη. Εδώ και μήνες, λένε οι πληροφορίες, μαχητικοί επαναστάτες συγκρούνται με τις τακτικές δυνάμεις που προσπαθεί να δημιουργήσει η κυβέρνηση που έχει σχηματιστεί. Αλλά την περασμένη εβδομάδα βρέθηκαν σε μια στρατιωτική βάση 2 στρατιώτες με κομμένους τους λαιμούς, την ώρα που κοιμόντουσαν. Εκείνο όμως που παίζει μεγάλη σημασία για την κυβέρνηση είναι η δολοφονία του αρχηγού της στρατιωτικής αστυνομίας, Αχμέντ Αλ Μπαργκαδί,
που πυροβολήθηκε την περασμένη Παρασκευή καθώς έβγαινε από το τζαμί της προσευχή της Παρασκευής. Και η δολοφονία αυτή φοβούνται όλοι ότι θα είναι η απαρχή νέων βιαιοτήτων. Θα παρακολουθήσουμε τώρα ένα βίντεο από αυτά τα λίγα που μπορείς να δεις τι γίνεται στη μεταπαναστατική Λιβύη και έχουμε μια επιτροπή του ΟΗΕ που έχει στείλει ανθρώπους εκεί για να διαπιστώσουν πόσο επικίνδυνη είναι η κατάσταση κυρίως από τα διάσπαρτα όπλα. Είναι παντού. Εδώ βλέπουμε τους πανηγυρισμούς βέβαια. Κάθε τόσο έχουμε πανηγυρισμούς διαφόρων ομάδων και είναι ένα οδηπορικό για να δούμε πού είναι τα όπλα. Να βγάλουμε λίγο το, γιατί είναι πολλά, είναι στο έδαφος, να βγάλουμε την τέτοια. Εδώ είναι τα κατάλοιπα του εμφυλίου, τα καταστραμμένα άρματα, αλλά παντού βρίσκονται αυτά οι ρουκέτες, οι οβίδες στο δρόμο. Και έχει στείλει το ειδική ομάδα από ανθρώπους στο ΟΗΕ. Βλέπουμε τα κτίρια, τον κόσμο. Έχει στείλει ειδική ομάδα για να περισυλλέξει τα όπλα και έχουν δημιουργηθεί ειδικές επιτροπές ιδιαίτερα για να προφυλαχθούν τα παιδιά. Γίνονται μαθήματα στα σχολεία, έχουν μοιράσει προκηρύξεις και φυλάδια ενημερωτικά να μην αγγίζουν αυτά τα πράγματα, αλλά είναι τόσες πολλές οι νάρκες που είναι θαμμένες και τόσο πολλά τα εγκαταλειμμένα όργανα και φυσικά τα πιο περίεργα από όλους είναι τα παιδιά που δεν χάνουν ευκαιρία με κίνδυνο της ζωής τους φυσικά να παραβιάζουν αυτές τις πινακίδες και να πηγαίνουν να βρίσκουν τα πεταμένα κατάλοιπα του εμφυλίου πολέμου στη Λιβύη. Was huge stores of munitions prior to the conflict. This is compounded by the fact that a large portion of the ammunition storage areas were destroyed during the NATO bombing, and we now have a massive cleanup task in terms of trying to clear up where these bunkers have been destroyed. The problem comes where the munitions. Όπως βλέπουμε, πεταμένα στους δρόμους είναι διάφορα όπλα, οβίδες και παραμένουν αφύλαχτα. Αυτός είναι ένας από τους αντιπροσώπους του ΟΗΕ που ασχολείται με την συλλογή αυτών των εγκαταλειμμένων όπλων και το φιλμ θέλει να δείξει τα φυλάδια αυτά που μοιράζουν στα παιδιά προειδοποιώντας και στα σχολεία, κάνουν ειδικά μαθήματα προειδοποιώντας για τους κίνδυνους, από τα εγκαταλειμμένα αυτά όπλα και πυρομαχικά. Κίνδυνους. Can you tell us where you've seen it? Whether it's children that then go back home with the leaflet that we have and then they report to their parents, or when we target it in the mosques, then it's the parents themselves that that report back to us. The Libyans to get this work done. None of the rehabilitation. Βλέπουμε και τις καταστροφές που υπάρχουν και τον τρόπο που προσπαθούν να ανοικοδομήσουν κάποια ερυπωμένα κτίρια οι κάτοικοι της Λιβύης. Είναι εικόνες που εύχεται ο καθένας, απεύχεται μάλλον, να συναντήσει σε οποιαδήποτε χώρα. Γιατί ένας εμφύλιος πόλεμος, ένας πόλεμος, αλλά ο εμφύλιος είναι χειρότερος από οποιοδήποτε άλλος μορφής πολέμου, προκαλεί τρομερές καταστροφές, μίσος και διάλυση του κοινωνικού ιστού γενικότερα μιας χώρας. Μια μιλήσαμε λοιπόν για τη Λιβύη, θα γυρίσουμε πίσω σε ένα θέμα που παρουσιάσαμε χτες.
Θα το παρουσιάσουμε και σήμερα, αφού το έχει επεξεργαστεί πάρα πολύ ωραία ο Φραγκίσκος με τους υπότιτλους. Εμείς σας το δείξαμε και έκανα overvoice εγώ. Ίσως δεν το παρακολουθήσαμε σωστά. Ίσως βιαζόμουν και εγώ να κάνω τη μετάφραση για να προλάβω τις εξηγήσεις. Το πρόβαλε και χτες ο Μάκης στον κίτρινο τύπο. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το ξαναδούμε και να το δουν και όσοι δεν το είδανε και να το παρακολουθήσουμε καλύτερα για να βγάλουμε και μερικά συμπεράσματα. Γιατί όχι η επανάληψη είναι μήτρη της μαθήσεως, αλλά νομίζω ότι θα δούμε κάποια πράγματα που και θα το κουβεντιάσουμε μετά. Να δούμε λοιπόν το φιλμ για την αποκάλυψη, για το πώς δεν σκοτώθηκε ο Μπιν Λάντεν ή μάλλον πώς δεν ανέστησαν οι Αμερικανοί τον Μπιν Λάντεν για να τον σκοτώσουν. मोहम्मद बशीर आपदाबाद के इलाके बिलाल टाउन का रहने वाला है बेग हमारे पास आए और कहने लगे कि बाजी मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं एक ऐसी बात जिसकी वजह से मेरे दिल और जमीन पर बोझ है सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा मैं आज इस आपदाबाद में जो ऑपरेशन हुआ है उसके हवाले से जो कुछ बताने लगा हूं वो आज तक किसी ने नहीं बताया तो उनसे भी उनके बारे में पूछा और उनका अकाउंट सुन के हम तो बहुत हैरान हुए आप भी देख लीजिए उन्होंने क्या कहा वाकया ये हुआ कि हम जाग रहे थे सो नहीं रहे थे हेलीकॉप्टर आया तो उसने रोन लगाया बंदे उतारे कुछ वहाँ के उस घर के अंदर यहाँ के कह रहे हैं कि ये सामा रहता है यहाँ पे उस घर पे ऊपर छत पे उन्होंने बंदे उतारे हैं उसके बाद वो हेलीकॉप्टर वापस चला गया कितने बंदे थे वो बंदे 10-12 थे उसके बाद वो वापस चला गया तकरीबन 20 मिनट तक वो पीछे पहाड़ जो है उन पहाड़ों पे रोन लगाता रहा 20 मिनट के बाद वो आया वापस जब वो वापस आया तो उस वक्त दो हेलीकॉप्टर आए और एक तो आया मगरब की तरफ से एक आया शमाल की तरफ से तो जब वो नीचे उतरा उसके बाद वो हेलीकॉप्टर जो है ना वो उसमें धमाका हुआ उसमें आग लग गई तो फौरन बाहर हम निकले हम पहुंच गए वहां पे जब पहुंचे तो हेलीकॉप्टर को आग लगी हुई थी वो जल रहा था उसके बाद फिर तकरीबन 20 मिनट के बाद आर्मी भी आ गई पुलिस भी आ गई उन्होंने हमें सबको पीछे हटा दिया तो उसमें जितने बंदे थे वो सब हम तो ये सोच रहे हैं कि अगर सामा उसमें था या इस मकान में तो उसको अमेरिका के पास कौन ले गया क्योंकि अमेरिका जो हेलीकॉप्टर जो अमेरिका कह रहे हैं कि हमने खुद ऑपरेशन किया अमेरिका ने अगर ऑपरेशन किया उसकी आर्मी आई और उसका हेलीकॉप्टर आया तो वो हेलीकॉप्टर जो उसका अमेरिका का आया उसमें जो जितने बंदे आए वो बंदे सारे उस धमाके से हेलीकॉप्टर ख़त्म हो गया तबाह हो गया उसमें आग लग गई वो बंदे सारे मर गए तो अगर सामा था तो उस हेलीकॉप्टर में उन्होंने बैठाया होगा तो वो जहर जब हेलीकॉप्टर को आग लगी तो वो सामा में तो मर सकता है ना वहाँ पे जहाँ पे उसके अपने बंदे चले गए तो वहाँ पे सामा भी जा सकता है फिर उसके बाद उसका हेलीकॉप्टर यहाँ पे गिर के तबाह हो गया उसके बाद फिर उसके पास सामा कैसे पहुँच गया अमेरिका में ये तो हम बड़ी तजुब की बात है वो तो कह रहे हैं कि हम सामा को यहाँ पे हमने मार दिया उसके बाद हम उसको उठा के ले गए उठा कर ले के कैसे गए ये हम सोच रहे हैं कि जो उनका हेलीकॉप्टर अमेरिका का आया वो तो यहाँ गिर के तबाह हो गया एक ही हेलीकॉप्टर था एक हेलीकॉप्टर नीचे यहाँ पे उतरा एक ही हेलीकॉप्टर है दूसरा हेलीकॉप्टर जो ऊपर से आया वो चला गया मनसेरे की तरफ वो नीचे कोई नहीं उतरा दूसरा हेलीकॉप्टर कोई नहीं उतरा एक ही हेलीकॉप्टर जो जिसने पहले बंदे उतारे हैं वो ही दोबारा बंदे लेने के लिए आया और वहाँ पे उसमें धमाका हो गया बंदे अंदर मौजूद थे ये आपको कैसे पता ये बंदे सब वहाँ पे हमने देखे हैं सब पुलिस नहीं आई थी कुछ लोग एजेंसियों के वहाँ पे मौजूद थे लेकिन उन्होंने किसी को मना नहीं किया अंदर जाते रहे हर बंदा देखता रहा अब तो कह नहीं कोई रहा कि सब ने देखा हुआ है मल्ले वालों ने सब जो हम लोग मल्ले वाले थे वो सब सबसे पहले गए हैं हमने देखा गेट खुला हुआ था अंदर जाके हमने जहाज को देखा हेलीकॉप्टर को उसको आग लगी हुई है बंदे अंदर मरे हुए हैं उसके बाद तो उठा लिया गया सब कुछ वहाँ पे तो अभी कुछ भी नहीं कितनी रेड बॉडीज देखी
देखिए जी, वो गिन नहीं सकते, डेड बॉडी तो उसका तो ये आलम था ना कि वो टूटा फूटा हुआ सब कुछ, डेड बॉडी कोई इधर पड़ी थी, कोई उधर पड़ी हुई, कोई टूटी हुई, कोई आधी पड़ी हुई थी, कैसे पड़ी हुई थी? पूरा बताओ, क्या देखा? पूरा वाक्य नहीं, ये बता दिया ना हमने, यही बताया, मुझे यकीन नहीं आ रहा इसी कुछ। देखें जो मैं बता रहा हूँ यही है, लेकिन आपने अमेरिका का जहाज देखा, आपने क्या सोचा यहाँ क्यों आए? हमने तो सोचा कि भाई यही बात देखे, हमने ये सोचा कि भाई ये क्यों आया, हमें तो खौफ पड़ गया ना कि ये हो सकता है कि हमें अपने पे तो नहीं था, हमें तो यकीन नहीं था कि यहाँ पे ये कुछ करेगा। हमने तो कहा शायद हमारी किसी आर्मी के सेंटर पे आया है और आर्मी वाले सारे सोए हुए हैं भाई, अभी तक कोई किसी साइड से कोई धमाका नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, आला गुला नहीं हुआ, ये सारे सोए हुए हैं तकरीबन 20-25 मिनट घर के बिल्कुल सामने वो जहाज आके रुक गया। तो आपकी क्या हालत? हमारी तो बस ये समझ लें कि हम यूँ समझ लें कि मर गए बस। तो ये अमेरिकन कैसे गए वापस? यही तो हम भी कह रहे हैं ना कि उनका जहाज यहाँ पे बिल्कुल हेलीकॉप्टर जो है वो तबाह हो चुका है और वापस कैसे चलेगा? अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि डेड बॉडीज हमने खुद देखी। एक और बात मैडम आपको बता दूं कि जो बंदे हेलीकॉप्टर से उतारे गए वो उस गली में जो हमारे क्योंकि हमारे घरों को भी उन्होंने जो हमारे गेट हैं उनको उन्होंने दपड़ शपड़ मारे हैं बाहर से कि भाई बाहर नहीं निकलना, ये करना वो करना, बाहर निकलोगे गोली मार देंगे, ये कर देंगे। उन्होंने सब जो नीचे बंदे होते हैं वो सब पश्तो बोल रहे पख्तून थे। ये कौन लोग थे? हमें नहीं पता, वो जो जहाज से ऊपर से हेलीकॉप्टर से उतारे गए हैं बंदे जो, ये मुझे किसी और ने भी बात बताई है कि वो पश्तो बोल रहे वो पख्तून थे। ये नहीं पता कि वो अमेरिका के लोग थे, ये नहीं पता कि वो पाकिस्तान के लोग थे, ये नहीं पता था वो आर्मी के लोग हैं या सिविल लोग हैं, कौन लोग हैं, लेकिन पश्तो जबान बोल रहे थे उस गली में। आपने कहा आपको आवाज आई, वो पूछ रहे हो सामान? नहीं, हमारे से सामान का नहीं पूछा, हमें तो यही कहा कि बाहर नहीं निकलना, घर से बाहर निकलोगे तो गोली मार देंगे। ये लोग पाकिस्तान कौन, ये जो कह रहे थे बाहर निकलोगे तो गोली मार, पश्तो में कह रहे थे, तो उन्होंने आपको कहा आप बाहर निकल रहे थे, तो आप एग्जैक्टली थे कहाँ जब ये वाक्य हुआ, किधर खड़े हुए थे? घर के अंदर छत के ऊपर थे, घर के अंदर भी नहीं थे, ऊपर छत पे थे। छत से आपने लोगों को हेलीकॉप्टर से छत से देख रहा था, छत से ऊपर बैठ के छत पे लेट के तो मैं देख रहा था ये वाक्य सर, ये क्या हो रहा है? डर नहीं लग रहा था आपको? आपने सोचा नहीं किसी को फोन करके? घर से नीचे से बुला रहे हैं मुझे, अपने बच्चे बुला रहे हैं कि भाई नीचे आ जाओ नीचे आ जाओ। मैंने कहा शोर नहीं करो, बस वो अंदर कमरे में घुस जाओ, मैं देख रहा हूँ ये क्या हो रहा है, क्या माजरा है। मैं तो बाद में पता चला कि ये तो सामा को यहाँ पे तो सामा मारा गया भाई। कैसे घुस गया? जब आग लगी उस वक्त, उसका जब आग लगी है तो उस वक्त गेट उसका खुला हुआ था, घर का गेट खुला हुआ। हाँ, जो बाहर जो सैन का गेट है वो बड़ा गेट वो खुला हुआ था। मैं तो अपने घर से नीचे आया हूँ ना, गली में जब आया उस घर में घुसे हम, मैं नहीं घुसा अकेला, वहाँ पे 200 बंदा घुसा है, सब बंदों ने देखा, 200 बंदों ने वहाँ डेड बॉडीज देखी, सब ने देखी, जो अंदर गया उसने सब कुछ देखा। जो उस वक्त के वाक्य आपके जहन में है, जो जो तस्वीर याद है वो बस बताए। देखिए जी, मैंने आपको यही बता दिया और यही मेरे जहन में है, यही कुछ मैंने देखा है कि जब हम वहाँ मौजूद वहाँ गए तो गेट से अंदर हुए तो हेलीकॉप्टर को जब धमाका उसमें हुआ ना तो वो बिखर गया, उसका एक टुकड़ा वहाँ पड़ा हुआ है, एक यहाँ पड़ा हुआ है, एक यहाँ पड़ा हुआ है, एक बार गली में काफ़ी सारे उसके जो टुकड़े पड़े हुए थे गली तक आए हैं, बाहर हमारे घर तक आए हैं, बल्कि हमारे छत पे भी आए। तर गए फिर उसके बाद क्या किया, बाहर कैसे? बाद फिर बाहर निकल आए ना, फिर पहुँच गई ना आर्मी, हमारी पहुँच गई तो आर्मी के जवान जब पहुँचे तो इन्होंने सबको पीछे कर दिया, भाई साइड पे हो जाओ साइड पे हो जाओ, फिर हम साइड पे हो गए तो वो पूरा एरिया इन्होंने बंद कर दिया। शबरेश ने भी देखा था यार जी? सर आपका कजन कहाँ था? हमारा कजन उस वक्त घर में ही था, वो आपके साथ गया? हाँ, वो हमारे साथ उस वक्त हमारे साथ ही था, लेकिन हमें कुछ पता नहीं चला उसको किस वक्त उठाया गया। अब आ गया वो वापस? अब आ गया वापस, उसको उठा के ले गए। क्या बताता अभी सर? उससे मुलाकात नहीं हुई ना, वो घर पे अभी, उसको बाहर नहीं आने देते, हमें उधर नहीं जाने देते उसके घर पे, उसको बाहर नहीं आने देते, मुलाकात नहीं हुई अभी। ने तो जो देखा है वो बात कर रहे हैं, और बात इसलिए कर रहे हैं कि हमें दुख है कि हमें खामखा इतने शरीफ लोग हमारे इस शहर में आज तक कभी किसी किस्म का कोई हंगामा नहीं हुआ, किसी किस्म का कोई फसाद नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई कत्ल गारत नहीं हुआ, इतने अच्छे लोग हमारे इस शहर के, और इनको इन्होंने दहशतगर्द बना दिया। मुझे बताएं तो फिर दो हेलीकॉप्टर जो आए वो बाकियों को लेके चले? नहीं, वो बच्चा कौन? बाकियों को लेके नहीं चले गए जी, वो तो नीचे उतरे ही नहीं है। जो τι μας είχαν πει λοιπόν τότε μετά την επιχείρηση τα αμερικανικά μέσα, τα διεθνή μέσα, γιατί ό,τι
σαν παπαγάλοι τα επαναλαμβάνουν απερίσκεπτα. Δεν διαβάζουν αυτό που μου λέγανε οι παλιοί δάσκαλοι μου στη δημοσιογραφία ανάμεσα στις γραμμές, δηλαδή τι θέλουν ακριβώς να μας πούν. Μας είπαν λοιπόν ότι πήρανε το πτώμα, δεν είδαμε καμία φωτογραφία εκτός από μία που τελικά αποσύρθηκε γιατί ήταν περασμένη από Photoshop και ξέρουν οι επαείοντες τι σημαίνει να περάσει μία φωτογραφία από το Photoshop. Τελικά είπανε δεν θα δείξουν φωτογραφία, προφανώς δεν είχαν. Ο Μπιν Λάντεν ξέρανε πολύ καλά ότι είχε πεθάνει πριν από 5 χρόνια από την επιχείρηση, η οποία έγινε για να καλύψει άλλα πράγματα. Πάντα γίνονται κάποια γεγονότα για να καλύψουν κάποια άλλα γεγονότα, όπως κάποια γεγονότα στη Λιβύη που συνέβηναν εκείνη την εποχή και κάποιες αποκαλύψεις του WikiLeaks. Μας είπαν λοιπόν ότι πήρανε το, αφού το σκοτώσανε με 3 σφαίρες, είχε πει ο άνθρωπος που είχε κάνει, και υπήρχε δημοσίευμα σε αμερικανικό περιοδικό με τίτλο «The Shooter», ο δολοφόνος, αυτός που πυροβόλησε μάλλον, και είπε ότι του έριξε 3 σφαίρες για να βεβαιωθεί ότι τον έχει σκοτώσει. Μάλιστα λένε ότι ήταν και άοπλος ο Μπιν Λάντεν, παρόλα αυτά έφαγε 3 σφαίρες, το φάντασμα. Και μετά λέει τον πήρανε και τον βάλανε σε ένα αεροπλανοφόρο, όπου είχαν προβλέψει και είχαν και ημάμι για να τελέσει τα... Τι άνθρωποι, σέβονται και ο πολιτισμός αυτός που μου αρέσει πάρα πολύ, που σέβονται και το μεταθανάτιο, τις διαδικασίες αυτές, και μετά τον πετάξαν στη θάλασσα για να μην μείνει καιρό. Βέβαια, μετά είχε κυκλοφορήσει μια άλλη φήμη. Ξέρετε, υπάρχουν στους κόλπους των δημοσιογράφων, υπάρχουν και κάποιοι που λένε πάρα πολλά πράγματα και άντε να τα διαψεύσει. Είχαν πει λοιπόν ότι τον πήραν στις Ηνωμένες Πολιτείες στην πραγματικότητα για να κάνουν DNA και διάφορα άλλα πράγματα. Τώρα, παρακολουθώντας αυτή την εκπομπή, αφού είπα αυτά που είχα να πω στο Μάκη, όσα με ρωτήσανε και καθώς και οι παρευρισκόμενοι, παρακολούθησα τα σχόλια και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Μπορείτε να τα δείτε στο Web TV, τα οποία υπάρχει χθεσινή εκπομπή, και αξίζει τον κόπο να δείτε τα σχόλια για να ξεχωρίσετε τους Αμερικανούς και τους σκεπτόμενους. Λέω Αμερικανούς, όχι ότι δεν σκέφτονται οι Αμερικανοί, σκέφτονται πολύ περισσότερο από πάρα πολλούς από εμάς, αλλά υπάρχουν οι λεγόμενοι παπαγάλοι και οι άνθρωποι οι οποίοι σκέφτηκαν διάφορα πράγματα βλέποντας αυτή την ταινία. Την ταινία, το βίντεο εν πάση περιπτώσει, το οποίο είχε παραγωνιστεί, δεν είχε διαφερθεί κανένας, μέχρι που βρέθηκε ένας άνθρωπος που λέγεται Dr. Greg Roberts. Λοιπόν, ο Paul Greg Roberts είναι ένας πρώην, όχι υφυπουργός, αναπληρωτής υπουργός, από το 1981 ως το 1982 στην κυβέρνηση Ρίγκαν, δηλαδή προσκύμενος στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα. Θα μου πείτε ότι γι' αυτό τα βάζει με τον Ομπάμα. Επειδή είναι σπουδαίος οικονομολόγος και με σπουδές, από ό,τι βλέπω στο βιογραφικό του, είναι 74 χρόνων σήμερα, βλέπω στο βιογραφικό του ότι έχει σπουδάσει στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Γεωργίας και έχει πάρει Business Administration στα Economics, και στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια έχει πάρει ντοκτορά πάλι στα Economics, και θεωρείται από τους πολύ σπουδαίους σχολιαστές. Έχει διατελέσει μάλιστα διευθυντής στη Wall Street Journal και στο Business Week, σπουδαία έντυπα των Ηνωμένων Πολιτειών, του οικονομικού χώρου βέβαια, καθώς και στο Scripps Howard News Service. Και γράφει συχνά στο Counterpunch, είναι ένα πολύ σπουδαίο διαδικτυακό, μια διαδικτυακή έκδοση καθημερινή, που απευθύνεται σε αυτούς που σκέφτονται. Επανειλημμένα γράφουν διάφοροι πολύ γνωστοί δημοσιογράφοι όπως ο Ρόμπερτ Φίσκ, ο Τζον Πίλτζερ, από το Ισραήλ ο Ούρι Αβνέρι, θεωρούμενοι, να το πούμε με περιφραστικά, από αυτούς που θίγουν κακό κείμενα στις κυβερνήσεις. Και το σημαντικό που
αναφέρει στον πρόλογο της ιστοσελίδας του, να δούμε την ιστοσελίδα του, που αποκάλυψε αυτό το πράγμα, ο Πολ Γκρέγ Ρόμπερτς, τους γράφει μεταξύ άλλων ότι τα ψέματα που μας είπαν για τη δολοφονία του Κένεντι, για τη δολοφονία και του Τζον Κένεντι του Προέδρου και του Ρόμπερτ Κένεντι και του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, αλλά λέει και για τα ψέματα που μας είπαν για τους δίδυμους πύργους. Δηλαδή είναι και αυτός ο οποίος υποστηρίζει ότι υπόθηκαν πάρα πολλά ψέματα στους δίδυμους πύργους. Να σας πω εγώ ένα το οποίο το θεωρώ μέσα στην τραγικότητα του γεγονότος, τόσοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Βρέθηκαν, λέει, τα διαβατήρια των αεροπειρατών. Μετά από αυτή τη φασαρία, τη φωτιά που πήρανε και που προκάλεσε την κατάρρευση η φωτιά, βρέθηκαν τα διαβατήρια. Δηλαδή το τι μπούρδες μας έχουν πει και για τους δίδυμους πύργους. Λοιπόν, ένας άνθρωπος ο οποίος μπορούμε να τον χαρακτηρίσουμε ρεπουμπλικάνο, δεν μπορούμε να τον χαρακτηρίσουμε τουλάχιστον ανόητο και είναι από αυτούς που θίγουν τα κακώς κείμενα. Και έχω διαβάσει επανειλημμένα άρθρα του, πολύ ενδιαφέροντα. Τώρα, η μόνη επιφύλαξη που έχω, για να λέμε και του στραβού το δίκαιο, όπως λέμε στα κοινά, είναι ότι αυτή η επισήμανση και το φιλμ, το βίντεο που αποκάλυψε ο Ρόμπερτς, ο οποίος είναι σε οικονομικούς κύκλους, περιτριγυρίζει, έγινε μία εβδομάδα μετά το συμβιβασμό στη Γερουσία και στο Κογκρέσο για την άρση του οικονομικού αδιεξόδου των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί κάπου πρέπει να το ψάξουμε, γιατί πάντα είμαι καχύποπτος σε κάθε τι που γίνεται. Δεν αμφισβητώ τίποτα, αποκαλύπτομαι που λένε στο αποκαλυπτικό αυτό βίντεο και στην προσπάθεια που κάνει ο Πολ Γκρέγ Ρόμπερτς. Κρατάω όμως και μια επιφύλαξη. Και τώρα ας πάμε στο καθιερωμένο μας διάλειμμα. Ένα μουσικό διάλειμμα.
Νομίζω πως είναι πάρα πολύ ωραίο να περιμένεις το λεωφορείο και καθώς περιμένεις το λεωφορείο να σου έρθει μια ορχήστρα και να σου παίξει τον μπολερό του Ραβέλ. Αλλά αρκετά ασχοληθήκαμε με τα διεθνή θέματα, να δούμε τι γίνεται στην τρέχουσα επικαιρότητα. Και ας πάμε στη Βουλή, στο Λάμπρο Παναγιώτου. Καλημέρα, Λάμπρο μου. Καλημέρα, καλημέρα. Μποντζόρνο. Και άχα το λεωφορείο, πες το επόμενο. Εδώ θα το επιδίωκα να πάρω το επόμενο, γιατί αν βρισκόμουν εγώ εκεί... Τα ωραία κομμάτια, βέβαια. Για πες μας τι έχουμε, τι περιμένουμε σήμερα. Εμείς έχουμε άλλο είδος μουσικής εδώ. Εδώ τη μία έχουμε τσάμικο, την άλλη έχουμε σκληρό ροκ, την άλλη έχουμε βάλς, οτιδήποτε ακούγεται εδώ μέσα. Και εννοώ ότι σήμερα θα έχουμε ψηφοφορία, θα είναι συνένεση, θα είναι τσάμικο, γιατί θα πιαστούν όλοι χέρι-χέρι. Είναι το θέμα της συνένεσης, δηλαδή θα έχουμε ευρύτερη πλειοψηφία στη συγκεκριμένη διάταξη, την οποία θα ψηφίσει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα ξεσπάσει βέβαια, αγαπητέ μου Κώστα και Μαρία, άλλο θέμα σήμερα από αύριο βέβαια, στους κόλπους θα λένε μήπως δεν έπρεπε να το ψηφίσουμε με ευρύτερη πλειοψηφία, μήπως το ένα, μήπως το άλλο. Ήδη ακούσαμε κάποιες φωνές μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ που άρχισαν να διαφωνούν, γιατί υπήρχε το θέμα της τρομοκρατίας, έλεγαν ότι δεν έπρεπε να μπει μέσα. Αλλά τελικά βγήκε ο Βούτσης και είπε ότι ξέρετε κάτι, τα πράγματα είναι αυτά, έτσι θα προχωρήσουμε. Ενώ από την πλευρά Λαφαζάνη. Το Νέα Δημοκρατία δείχνει ευχαριστημένη που συνενήκει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ακούω τώρα την κυρία Σημακοπούλου, η οποία μιλούσε για την μειοψηφία των περιφερειακών, έτσι χαρακτήριζε προχθές ο ΣΥΡΙΖΑ, να δηλώνει και αυτή ευχαριστημένη που ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα θα δώσει την θετική του ψήφου. Θα δούμε τι θα κάνουν ανεξάρτητοι Έλληνες, θα είναι μάλλον οι νέοι παρών. Είχαν πει και οι ίδιοι μήπως γίνουν κάποιες αλλαγές. Το ΚΚΕ είπε θα είναι παρόν σε αυτή την ψηφοφορία απόψε. Και όπως καταλαβαίνεις σήμερα θα έχουμε μεγάλες δημόσεις το απόγευμα στη Βουλή. Καθώς αυτό το θέμα... Λάμπρο, συγγνώμη, μια διευκρίνηση. Όταν λες το ΚΚΕ θα είναι παρόν, θα ψηφίσει, έχουμε κάποια πληροφορία. Θα ψηφίσει παρόν. Α, θα ψηφίσει παρόν. Ναι, θα ψηφίσει παρόν το ΚΚΕ. Μάλιστα. Και είπαμε ότι κρατάμε τελευταία φράση της κυρίας Παπαρίγα, που είπε, ξέρετε κάτι, μην τολμήσετε να αγγίξετε το ΚΚΕ, γιατί εμείς δεν είμαστε Χρυσή Αυγή, να αποποιηθούμε τα πάντα όταν νομίζετε πως μας έχετε στο χέρι. Εμείς έχουμε το σωροδρέμα και το σηκώνουμε ψηλά, είπε η κυρία Παπαρίγα. Οπότε μην τολμήσει και μας ταυτίσει κανένας με τέτοια θέματα. Ενώ εκείνο το κομματάκι που, γιατί αυτό το θέμα της ανυπακοής που λέει το ΚΚΕ ενίοτε, ότι δεν αναγνωρίζουμε αυτό το σύνταγμα κτλ. Κτλ. Αλλά το λέει μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής του πλέον επανάστασης, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι. Μην με ρωτάς εμένα, είναι, η ερώτηση είναι ακαδημαϊκή. Ναι, ακαδημαϊκή, δεν μιλάει για κατάληψη του συντάγματος αναμφισβήτητα, γιατί μέσα του συντάγμα είναι και το Κομμουνιστικό Κόμμα, αλλά το θέμα είναι πώς θα ερμηνεύσουμε από αύριο τον νόμο. Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή ο νόμος φωτογραφίζει τη Χρυσή Αυγή και έτσι θα βαδίσουμε και θα δούμε. Κάτι άλλο να πω και το ξέχασα τώρα. Ότι αυτό που θα κυριαρχήσει σήμερα από το πρωί είναι αυτή η γκρίνια και η μουρμούρα και το θέμα των μέτρων. Αν ο Πρωθυπουργός φέρει θετικά μηνύματα μαζί με τον Στουρνάρα της Βρυξέλλες, ίσως κάτι μπορεί να γίνει. Ιδάλλως τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Εκτός, αγαπητοί μου, και αν είναι ένα επικοινωνιακό τρίκ αυτό, για να μπορέσουν να μας φέρουν τα μέτρα με ένα ωραίο περιτύλιγμα και πάλι. Μπορεί να μην είναι οριζόντια, μπορεί να είναι κάθετα ή δεν ξέρω, μπορεί να είναι παράλληλα. Παράλληλα, περπατάμε παράλληλα. Κάπως έτσι δηλαδή. Αλλά εγώ πιστεύω τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Πλέον. Γιατί και ο Σαμαράς σου λέει κάτσε, δεν πάει άλλο, αδερφέ μου. Είπαμε υπομονή στο ένα, ναι στο άλλο, να συνενέσουμε σε εκείνο. Αλλά εσείς έχετε ξεπεράσει και τη θάλασσα. Γιατί η θάλασσα και ο Λέμαργος πότε δεν το χορταίνουν. Εσείς είστε και πέρα από τη θάλασσα και πέρα και από τον Λέμαργο. Κατάσταση τραγική πλέον. Αφού βλέπετε την κοινωνία. Θέλετε να δοκιμάσετε τα όρια μας. Δοκιμάστε. Θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Αφού δεν πάει άλλο, τι άλλο να χάσουμε εμείς. Εκτός ακριβώς από το αυτό, δεν έχει προγραμματιστεί τίποτε άλλο. Θα γίνει αυτό μια... Αυτό είναι σήμερα. Αυτό ναι. Και θα πάει πολύ... Θα πάει μακριά. Θα έχει ζητάγια, έχει επίκαιρες. Να δω ποιες επίκαιρες έχει. Θα έχει κάποιες επίκαιρες... Α, θα έχει επίκαιρες ερωτήσεις. Ναι, θα έχει. Επερωτήσουμε. Επίκαιρες. Ναι. Απορώ γιατί δεν... Δεν το είπα λίγο νωρίτερα βέβαια, αλλά Δευτέρα Τρίτη είναι απογευματινές. Θα πάει μέχρι αργά το βράδυ τώρα. Μάλιστα. Και θα δούμε και θα έχουμε και στο πρωτάκι συζήτηση, θα προηγηθεί συζήτηση. Θα δούμε τι θα γίνει εκεί. Θα,
θα πάει με τα 180 ή θα πάμε 150. Με το 1 πέπτο ή με το 11. Αυτά τα 2-3 πραγματάκια θα τα δούμε σήμερα. Όλα εδώ στη Βουλή. Έχουμε και το θέμα της Ρακίλ, η οποία έχει κάνει στη ζούγκλα μια σοβαρή καταγγελία. Πρέπει να το δούμε αυτό το θέμα. Χαρακτηριστικά είπε ότι ήθελε να φέρει πρόθεση της να φέρει μια ερώτηση για το αεροδρόμιο της Πάρου. Ραγκούς εκεί, δήμαρχος. Και έχει, λέει, αγριεύσει ο πρόεδρος των ξενοδόχων της περιοχής και την πήρε τηλέφωνο. Φαίνεται να την πήρε τηλέφωνο, έτσι λέει η βουλευτήνα, και της είπε θα σε σκοτώσω. Θα σε καθαρίσω. Δηλαδή μπαίνουμε πλέον σε άλλες ατραπούς. Μην τολμήσεις, λέει, να σου κόψω το πόδι αν έρθει στην Πάρο μετά από τέτοια ερώτηση. Και ο πρόεδρος των ξενοδόχων έχει καλές κουμπαριές. Μπορεί να... Δεν ξέρω. Η κυρία, η βουλευτήνα μάλλον, η Ραχίλ Μακρύ, λέει ότι θα ζητήσει μάλιστα και άρση του απορρίτου των συνομιλιών για να δούμε αν πραγματικά ο δήμαρχος, ο πρόεδρος των ξενοδόχων, χρησιμοποιεί αυτές τις εκφράσεις. Έχουν ξεφύγει πλέον. Δεν ξέρω τι είναι. Πάντως οι αξιότιμοι μιλάνε για σκάνδαλο. Εντάξει. Θα δούμε και αυτό. Αν τώρα πες τηλέφωνο τον βουλευτή και θα σκοτώσω. Έχουν ξεφύγει, κανένας δηλαδή, τι γίνεται πέρα. Η φωνή μου δεν είναι απαγανάκτηση, είναι γιατί είμαι κρυωμένος. Εντάξει, Λάμπρε μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή συνέχεια. Ο Ρομπέν των Μακρόν της Μακρύ, δηλαδή. Μπάτσι, θα τιμημένει. Γεια σου, Λάμπρε μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ξαναγυρνώντας τον τρελό κόσμο, έχουμε να πούμε ότι από σήμερα στη Γερμανία είναι η υπηρεσιακή κυβέρνηση Μέρκελ. Και σήμερα συγκροτείται σε σώμα η νέα Βουλή, η Bundestag, ενώ το απόγευμα οι καγκελάριος και οι υπουργοί της απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους, από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και παραμένουν ως υπηρεσιακή κυβέρνηση. Το Γερμανικό Σύνταγμα προβλέπει ότι αργότερο σε 30 μέρες μετά τις εκλογές πρέπει να έχει συσταθεί σε σώμα η νέα Βουλή. Μετά τις εκλογές λοιπόν της 22 Σεπτεμβρίου, η καταληκτική ημερομηνία είναι η σημερινή, 22 Οκτωβρίου, όταν θα έχει συσταθεί σε σώμα η νέα Βουλή, εκπνέει και η θητεία της τωρινής κυβέρνησης. Μέχρι όμως στιγμής, η νικήτρια των εκλογών, η κυρία Μέρκελ και οι χριστιανοδημοκράτες της, δεν έχουν βρει κυβερνητικό εταίρο, εκτός φυσικά από τους χριστιανοκοινωνιστές το αδελφό κόμμα της Βαυαρίας. Οι διερευνητικές επαφές με τους πράσινους έχουν ναυαγίσει και οι επίσημες διαπραγματεύσεις με τους σοσιαλδημοκράτες ξεκινούν αύριο. Ακόμη και μετά το πράσινο φως, στο μικρό συνέδριο του S5, του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, που έγινε και είχε αποτέλεσμα της υπέρ, βγήκε το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων για το σχηματισμό Grosse Coalition, όπως είπαμε και χτες, και παρά το γεγονός ότι δεν βρίσκεται στον κατάλογο των 10 βασικών αιτημάτων που είπανε κόκκινες γραμμές και να μην πούμε για τη χρωματιστά άλογα, το ζήτημα της αύξησης των φορολογικών συντελεστών και τα υψηλά εισοδήματα παραμένουν στην ατζέντα των σοσιαλδημοκρατών στις διαπραγματεύσεις, αλλά δεν είναι στις 10 γραμμές. Και τώρα θα πάμε να δούμε και τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο, μήπως υπάρχει κάτι καινούριο, αλλά πριν πάμε στην αίθουσα σύνταξης και μια και βρισκόμαστε στη Γερμανία, θέλω να αναφερθώ σε ένα ιερό σκάνδαλο που σημειώνεται αυτόν τον καιρό στη Γερμανική Εκκλησία. Το διαφαινόμενο σκάνδαλο με πρωταγωνιστή τον επίσκοπο του Λίγκμπουργκ, Franz Peter Tebartz van Elst, και φέρνει και πάλι στο προσκήνιο ευαίσθητες πτυχές των οικονομικών σχέσεων κράτους-εκκλησίας. Μπορεί ο Πάπας Φραγκίσκος να προσπαθεί να εισάγει πιο ανθρώπινα είδη και έθιμα στο Βατικανό, όμως δεν ταιριάζουν όλοι οι ιεράρχες στο νέο προφίλ της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Τελευταίο παράδειγμα είναι ο Franz Peter Tebartz van Elst, λοιπόν, επίσκοπος του Λίμπουργκ στα δυτικά της Γερμανίας, ο οποίος κατηγορείται ότι ξόδεψε 31 εκατομμύρια ευρώ, φτωχούλης του Θεού κι αυτός, για να κατασκευάσει την υπερπολυτελή κατοικία, η οποία μπορεί να συγκριθεί, όπως γράφουν τα γερμανικά μέσα, με εκείνες Ρώσων μεγιστάνων ή Σαουδάραβων σεΐχιδων. Είμαι βέβαιος ότι θα αντιμετωπίσει την κατάσταση με πνεύμα αυτοκριτικής,
δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος της Γερμανίας Ρόμπερτ Ζόλιτς, ενώ πληθαίνουν αυτοί που ζητούν να παραιτηθεί. Το 2012 η Καθολική αλλά και η Ευαγγελική Εκκλησία στη Γερμανία πήραν 400 εκατομμύρια ευρώ από τα δημόσια ταμεία. Πρόκειται για οικονομική ενίσχυση εν είδη χορηγίας, η οποία εξηγείται ιστορικά. Στα τέλη του 19ου αιώνα, ο Ναπολέων είχε αποφασίσει να παλατριώσει τις εκκλησίες σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με αποτέλεσμα εκείνες να αποτελούν σημαντικό μέρος της περιουσίας τους, να χάσουν, να απολέσουν. Ως αντιστάθμιμα, παίρνουν σήμερα κρατική ενίσχυση, η οποία ρυθμίζει νομικά από διάφορες συνθήκες, ρυθμίζονται, που είχαν γίνει με το Βατικανό, τα περίφημα κοκορδάτα. Επιπλέον, το κράτος πληρώνει τους μισθούς των επισκόπων και χρηματοδοτεί την οικοδόμηση και τη συντήρηση των ναών στη Γερμανία. Για παράδειγμα, γράφουν γερμανικές εφημερίδες, μόνο στη Βαβαρία το τοπικό ελεκτικό συνέδριο υπολόγιζε ότι κάθε χρόνο η τοπική κυβέρνηση ενισχύει περίπου 700 εκκλησίες με χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό, διαθέτοντας για το σκοπό αυτό 40 εκατομμύρια ευρώ, ενώ άλλα 90 εκατομμύρια πηγαίνουν στη μισθοδοσία του τοπικού προσωπικού. Κάποια από αυτά, φαίνεται, έπεσαν στη τσέπη του κακόμοιρου του επισκόπου του Λίμπουργκ και τα έκανε τούβλα και ζακούζι. Να πάμε τώρα στην αίθουσα σύνταξη. Είναι ο Μάριος ο Πουμπής, να μας πει αν έχουμε κάποια σημαντική είδηση. Καλημέρα, Μάρια. Καλημέρα σας. Έχουμε τίποτα που να τρέχει, που λέμε, στον κόσμο? Ναι, έχουμε τρεις ειδησούλες, αν έχετε τον χρόνο, να πούμε. Για πες. Λοιπόν, στην Αυστραλία οι πυροσβέστες συνεχίζουν την άνηση μάχη που δίνουν με τις φλόγες, μόνο που αυτή τη φορά έχουν να αντιμετωπίσουν και τον χρόνο, καθώς την Πέμπτη κλείνουμε αισίως μία ολόκληρη εβδομάδα, όπου το ανατολικό κομμάτι της Αυστραλίας κατακαίγεται κυριολεκτικά, με τεράστιες εκτάσεις να παραδίδονται. Το CNN παρομοιάζει την περιοχή που καίγεται ότι έχει έκταση όσο είναι, λέει, το Λος Άντζελες. Ναι, είναι όντως. Είναι σχεδόν όλη η ανατολική πλευρά. Είναι τεράστια περιοχή. Και θυμίζει πάρα πολύ έντονα φυσικά και μεγάλες αντίστοιχες πυρκαγιές που έχουν συμβεί τελευταία χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον 200 είναι τα σπίτια που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς μόνο στην Νέα Νότια Ουαλία, και η περιοχή έχει ήδη κριθεί εδώ και 3 ημέρες σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Αυτή τη στιγμή μένονται ακόμη 60 πυρκαγιές, με τη μεγαλύτερη και πιο επικίνδυνη να βρίσκεται στα γαλάζια όρη, τα οποία έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Αυτή η περιοχή βρίσκεται περίπου 100 χιλιόμετρα δυτικά του Σίδνεϊ και προκαλεί φυσικά και αναπνευστικά προβλήματα στους κατοίκους της μεγαλούπολης Αυστραλίας. Ενώ επίσης έχουν απανθρακωθεί γύρω στα 300.000 στρέμματα. Είναι τρομακτικά τα νούμερα. Και εκτός από την Αυστραλία έχουμε τίποτα άλλο? Ναι. Κάτι άλλο. Έχουμε άλλο ένα περιστατικό οπλοχρησίας και βίας όμως σε σχολείο από ανηλικό μαθητή. Ένας ένοπλος λοιπόν άνοιξε πύρα σε γυμνάσιο στην Βόρεια Νεβάδα και με τις σφαίρες του κατάφερε να οδηγεί σε κρίσιμη κατάσταση τραυματισμένα 2 νεαρά αγοράκια στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο δράστης άρχισε να πυροβολεί εναντίον των μαθητών την ώρα που ξεκινούσαν τα μαθήματα, και ένα από τα θύματα ήταν ένα 12χρονο αγόρι. Και τελευταία είδηση, αλλά εξαιρετικά σοκαριστική, είναι το γεγονός πως ανακαλύφθηκε από κάποιους εκδρομείς στην Ζιμπάμπουε ότι στις αρχές Ιουλίου έγινε μια μαζική συσσαγωγικά σφαγή ελεφάντων και διαφόρων άλλων ζώων μέσω δηλητηρίασης από μια τοπική όαση, από ένα ποταμάκι που υπήρχε. Δηλητηρίασης, λέει, το ποτάμι από κάτι απόβλητα ή επίτηδες? Όχι, έγινε επί τούτου, έγινε επίτηδες. Μάλιστα. Αρχικά οι νεκροί ελέφαντες υπολογίζονταν μόνο σε 41, και λέω μόνο σε 41, αυτός ο αριθμός αρχικά δεν μας φαίνεται λίγος, όμως εκ των υστέρων τα στοιχεία αναφέρουν ότι έχουν δηλητηριαστεί γύρω στους 300 ελέφαντες και εκατοντάδες άλλα ζώα, όπως ιένες και λιοντάρια.
Αυτό είναι το μαζικότερο συμβάν θανάτωσης που λαμβάνει η χώρα στην Αφρική τα τελευταία 25 χρόνια. Θα τρίβουν τα χέρια τους οι λαθρέμποροι για τους χαβλιόδοντες των ελεφάντων που βρήκαν το θάνατο. Ναι, προφανώς το έκαναν για να γίνει πιο εύκολο το έργο τους, διότι στα κουφάρια τα νεκρά κυρίως των ελεφάντων που έμειναν έλειπαν αυτά τα συγκεκριμένα σημεία του σώματός τους. Μάρια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Βλέπετε ότι και σε λίγο θα κλαίμε για την εξαφάνιση των ελεφάντων και των άλλων διαφόρων ζώων που ζουν στην Αφρική, χωρίς να φταίνε φυσικά αίτια, αλλά το ανθρώπινο χέρι. Τώρα θέλω να πάμε σε μια περίεργη είδηση που αλίευσα στο διαδίκτυο και αναφέρεται στο ταξίδι που έχουν τάξει οι μουσουλμάνοι να πηγαίνουν στην Μέκα κάθε χρόνο, όπως έχουν τάξει οι χριστιανοί να πηγαίνουν στα Ιεροσόλυμα. Περίπου 2 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένονται στο φετινό προσκύνημα στη Μέκα, αλλά το ταξίδι των πιστών απειλεί και συνοδεύει ένας περίεργος ιός, ο ιός MERS, με τους ειδικούς να μην αποκλείουν το ενδεχόμενο εκδήλωσης επιδημίας. MERS είναι τα αρχικά του Middle East Respiratory Syndrome, δηλαδή του αναπνευστικού συνδρόμου της Μέσης Ανατολής. Έκανε για πρώτη φορά την εμφάνισή του το Σεπτέμβριο του 2012 στην Σαουδική Αραβία. Έκτοτε έχουν καταγραφεί, σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, συνολικά 138 κρούσματα. Όλα τα περιστατικά καταγράφονται στην Αραβική Χερσόνησο και τα περισσότερα στη Σαουδική Αραβία, όπως επίσης στην Ιορδανία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Από τον περασμένο Απρίλιο, ο αριθμός των κρουσμάτων αυξάνεται κάθε μήνα, με αρκετά ανησυχητική εξέλιξη, επισημαίνει στην Deutsche Welle ο επιδημιολόγος Christian Drotz από τη Βόνη. Περίπου 140 άνθρωποι μολύθηκαν και οι μισοί από αυτούς πέθαναν. Πρόκειται για ένα μεγάλο ποσοστό, όπως λέει. Και πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να ταξιδεύεις για να εκπληρώσεις τα θρησκευτικά σου καθήκοντα και να σκέφτεσαι μην χάσεις τη ζωή σου από αναπνευστικά προβλήματα από ένα ιό. Θα περάσουμε σε ένα διαφορετικό θέμα. Συμπληρώνονται φέτος 200 χρόνια από τη μάχη των εθνών. Την ήττα του Ναπολέοντα, που καθώς επέστρεφε από την εκστρατεία, την θανατηφόρα εκείνη εκστρατεία στην Μόσχα, συνάντησε τους ενωμένους στρατούς Αυστρίας, Προσίας, Σουηδίας και Ρωσίας που τον κυνηγούσαν. Αυτός είναι ο ηθοποιός που υποδίει τον Ναπολέοντα. Δεν είναι ακριβώς ηθοποιός, είναι ερασιτέχνες όλοι τους. Γίνεται κάθε χρόνο η αναπαράσταση έξω από τη Λειψία, αλλά φέτος συμμετείχαν περίπου 6.000 άνθρωποι, όλοι τους εθελοντές, 250 άλογα, για να αναπαραστήσουν την ατμόσφαιρα της μάχης και ντύθηκαν αυτές οι στολές που θυμίζουν τους Ναπολεόντιους πολέμους. Συγκεντρώθηκαν περίπου 30.000 θεατές να παρακολουθήσουν την αναπαράσταση. Πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, εδώ βλέπουμε ντυμένους με τις γαλλικές στολές της εποχής του Ναπολέοντα, τους στρατιώτες πώς ήταν τότε ντυμένοι. Μερικές δείχνουν πώς ζούσαν, μερικές εικόνες δείχνουν πώς ζούσαν οι άνθρωποι που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις. Εδώ κουβαλούν φαγητό. Άλλες φωτογραφίες είναι πάρα πολύ ωραίες, γιατί ενώ δείχνουν τις στολές και τα λοιπά, τις μπότες, μερικοί φοράνε παπούτσια αθλητικά ή σύγχρονες μπότες. Πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η μάχη αυτή των εθνών, όπως αποκαλείται, ήταν η μεγαλύτερη στην ευρωπαϊκή ιστορία και συμμετείχαν 600.000 αντίπαλοι στρατιώτες, από τους οποίους 90.000 έχασαν τη ζωή τους. Με αυτές τις εικόνες
που νομίζω ότι μας άλλαξαν λίγο την ατμόσφαιρα. Μας θύμισαν βέβαια πάλι δύσκολες εποχές. Φτάσαμε και στο τέλος ενός ακόμα τρελού κόσμου. Θα τα πούμε πάλι αύριο, αφού ευχαριστήσω τον Νίκο και τον Δημήτρη που καθημερινά φροντίζουν να είμαστε πιο εικονικοί. Γεια σας.